Πάμε τώρα να μάθουμε λίγο τι ακριβώς έχει γίνει με τον νεκρό νέο άνθρωπο, 37 ετών, που αναζητούσε η Αγγελική Νικολούλη. Βρέθηκε νεκρός και θαμμένος. Τον είχαν θάψει φίλοι του στην αυλή του σπιτιού τους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Κότας από το Επιλογές TV, για να μας δώσει ό,τι καινούργια στοιχεία υπάρχουν για αυτή την υπόθεση που πραγματικά σοκάρει το Πανελλήνιο. Δημήτρη Κότα, καλησπέρα. Καλό σας μεσημέρι από τις Σέρες. Να πούμε ότι η τοπική κοινωνία της Αλιστράτης είναι συγκλονισμένη από χθες το απόγευμα, μετά και τις εξελίξεις όσον αφορά την εξαφάνιση του Βασίλη Μελενικλή από την Προσοτάνη. Είχε εξαφανιστεί ο συγκεκριμένος άντρας στις 3 Απριλίου, τη Μεγάλη Τρίτη, και από τότε αναζητούνταν. Μετά από πληροφορία που, όπως είπες εσύ και εσύ Φίλιππε, αλλά όπως είδαμε και εμείς, ενός οδηγού ταξί, ο οποίος μετέφερε τον 37χρονο από την Προσοτάνη στην Αλιστράτη, η πληροφορία την είχε η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη, ξετυλίχθηκε το κουβάρι και είχαμε τις εξελίξεις τις χθεσινές. Άντες αστυνομία της Δράμας αλλά και των Σερών βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην Αλιστράτη, εντόπισαν την σωρό του 37χρονου στην αυλή του σπιτιού και μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ αλλά και τα όσα συλλέξαμε και εμείς σήμερα που κάναμε το ρεπορτάζ στην περιοχή, ήταν θαμμένος στην αυλή σε βάθος μόλις 20 περίπου εκατοστών. Το τραγικό είναι ότι τον έθαψαν οι φίλοι του, οι ίδιοι του οι φίλοι. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Ακριβώς. Αυτό. Και μας κάνει εντύπωση γιατί δεν πήραν την αστυνομία ένα τηλέφωνο, να πάρουν ένα αστυνοφόρο. Δηλαδή... Γνωριζόταν ο Βασίλης Μελληνικής με τα δύο αυτά άτομα, με τα δύο αυτά παιδιά, ήταν φίλοι του και είχαμε την εξέλιξη αυτή τη δυσάρεστη. Υπάρχει μια πληροφορία, Δημήτρη Κότα, ότι δεν πρέπει να πέθανε στο σπίτι, αλλά να μεταφέρθηκε το πτώμα του. Ισχύει κάτι τέτοιο? Υπάρχει αυτή η πληροφορία, αυτό μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Μάλιστα τις τελευταίες ώρες ακούγονται πολλά. Μένει να δούμε τι θα πει ο ιατροδικαστής, ο κ. Κυφνίδης, ο οποίος, να πούμε ότι το άτυπο σώμα του άντρα μεταφέρθηκε στην Κομοτηνή για την ιατροδικαστική έρευνα, για να αποφανθεί και το τι ακριβώς συνέβη και πώς προήλθε ο θάνατος. Από χτύπημα, από κάτι άλλο και πόσο καιρό ήταν στο σημείο εκεί. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε εμείς και να πούμε λίγο μία πληροφόρηση η οποία έχετε αμέσως τώρα που αφορά τον ιατροδικαστή, ο οποίος ιατροδικαστής μιλάει ότι είχε πεθάνει ο συγκεκριμένος νέος από χρήση ναρκωτικών και ότι πρέπει και ότι υπολογίζεται να ήταν θαμμένος γύρω στις 60 ημέρες. Σε σύψη δηλαδή. Μάλιστα. Πάντως δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Το, για να φτάσουν σε σημείο οι φίλοι του να τον θάψουν. Είναι περίεργο. Είναι πολύ περίεργο. Όπως περίεργο είναι ότι βρέθηκε 20 εκατοστά μόλις κάτω από το έδαφος. Πάμε να ακούσουμε Αγγελική Νικολούλη. Την έχουμε, Νικολέτα Κλάδη. Μάλιστα, η Αγγελική Νικολούλη, που ήταν συντετριμένη με όλη αυτή την υπόθεση, είχε μαζέψει, είχε συγκεντρώσει και εκείνη στοιχεία από μαρτυρίες, βοήθησε και εκείνη το έργο της ελληνικής αστυνομίας για να μπορέσει να βρεθεί το πτώμα του άτυχου 37χρονου που βρέθηκε στην αυλή του σπιτιού των φίλων του. Τον έθαψαν γιατί, εφόσον πέθανε από χρήση ναρκωτικών, για ποιο λόγο δεν ειδοποιήθηκε η αστυνομία? Α, εδώ που πρέπει να απαντήσει ο ιατροδικαστής είναι το εξής. Και αν μπορεί να το απαντήσει, κυρία Βασιλοπούλου. Ο ίδιος έκανε τη χρήση ναρκωτικών ή του έβαλαν τα ναρκωτικά στον οργανισμό του άλλη? Ήτανε χρόνια χρήστης ο συγκεκριμένος. Επίσης θα φανεί από την τοξικολογική, διότι θα και καταλάβει. Και επίσης όμως μπορεί και να είναι χρήσης και ο άλλος να πάει να του βάλει μια υπερβολική δόση να το σε κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, οι άνθρωποι αυτοί για να τον θάψουν που ήταν φίλοι. Σημαίνει κάτι άλλο. Σημαίνει ότι υπάρχει κάτι άλλο. Ή είχαν χάσει το μυαλό τους και είχαν κάνει και αυτοί αλόγιστη χρήση και δεν ξέραν τι κάνανε και ανοίξαν ένα λάκκο και τον βάλανε μέσα με 20 εκατοστά γιατί ήταν πάρα πολύ μικρό το σκάμα αυτό. Οπότε δεν καταλαβαίναν τι κάνανε και μετά ξέρουμε όλοι οι χρήστες των ναρκωτικών ότι δεν επικοινωνούν με το μυαλό τους, να το πω έτσι απλά, ή κάτι άλλο
πιο πονηρό και ύποπτο συμβαίνει. Αναμένουμε να δούμε. Υποδηλώνει τον πανικό του. Το 20 εκατοστά πάει να πει ότι ένα διερχόμενο σκυλί μπορεί να σκάψει. Μετά όμως, όταν βγαίνει από την κατάσταση αυτή. Με συγχωρείτε, δεν δικαιολογεί το 60 ημέρες αργότερα. Αυτό λέω. Θα έπρεπε να σκεφτούν.